Χαίρετε, είμαι ο Ιωσής και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Όπως πολύ καλά καταλάβατε και από τον τίτλο, στο σημερινό βίντεο δεν θα υπάρχει κάποιο game, αλλά θα έχουμε ένα είδος. Το να το πω εκμάθηση, παιδικά χρόνια. Εντάξει, δεν θα έχει τόσο πολύ μοντάζ το βίντεο εδώ πέρα, γιατί νομίζω πως είναι τέτοιου είδους βίντεο που πρέπει να είναι έτσι. Είναι αρκετοί από εσάς που με είχατε στείλει μήνυμα για να κάνω είτε κάποιο βίντεο, είτε να σας στείλω κάποιο μήνυμα να μπούμε σε κάποιο core για να σας δείξω μερικά πράγματα. Οπότε τα έβαλα λίγο όλα μέσα μαζί και σκέφτηκα ότι έγινε και φορέ κάνεις που κάνεις βίντεο, γιατί να μην κάτσεις λίγο να δείξεις το πώς ξεκίνησες. Οπότε θεωρώ, παιδιά μου, ότι αυτό το βίντεο είναι πολύ, να πω, βοηθητικό. Ναι, θα τολμήσω να το πω για όποιον θέλει να ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στο κομμάτι του photo editing με απλά βήματα. Θα προσπαθήσω το βίντεο όσο γίνεται να το κρατήσω όσο πιο λιγότερο γίνεται. Τέσσερις εφαρμογές θα σας δείξω εγώ. Την ουσία είναι οι εφαρμογές οι οποίες ξεκίνησα εγώ να κάνω το edit και μιλάμε καθαρά από κινητό, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε καν για Photoshop, δεν μιλάμε για professional πράγματα. Μιλάμε ότι είσαι καινούριος, ακόμα και ερασιτέχνης να είσαι. Είναι εφαρμογές οι οποίες μπορείς να έχεις να κάνεις με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είτε αυτό είναι ένα ποτρέτο, είτε αυτό είναι ένα thumbnail σε κάποιο κανάλι. Είναι τέσσερις εφαρμογές οι οποίες, πρώτον, είναι δωρεάν. Σε καλύπτουν στο, τουλάχιστον για μένα, στο 100% από αυτό το οποίο θες να κάνεις. Δηλαδή, μετά από αυτό, για μένα, κατέβασε το Photoshop στον υπολογιστή. Δεν ξέρω, άμα βρεις κανένα crack, κατέβασε το. Το βλέπετε. Αυτό το βίντεο γίνεται record 7 και 12 το πρωί. Βλέπετε τι τραβάμε για εσάς, για σένα που βλέπεις τώρα το βίντεο γι' αυτό. Από κάτω προφανώς βλέπουμε την αμαξάρα των ονείρων μας. Αλφα Ρωμαίο GT. Αργιτάρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μία-μία. Πάμε πρώτα στο θεϊκό Lightroom. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές σαν αυτά τα οποία θα σας δείξω. Είτε στο Play Store, είτε στο iOS. Δεν ξέρω τι γίνεται με το iOS. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές, αλλά και να μην υπάρχουν, ο στόχος δεν είναι τόσο να καταλάβεις τέ και καλά την εφαρμογή αυτήν. Λοιπόν, να πάρει λίγο τη φαντασία, λίγο την ιδέα, το πώς γίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, το Lightroom τι είναι? Είναι μια εφαρμογή που εγώ τη χρησιμοποιώ για φωτογραφίες, πιο πολύ για τα thumbnail, αλλά και προσωπικές δικές μου, όταν είναι για κάποιο Insta story. Ή αλλιώς να το πω πιο απλά, το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο γιατί όταν τραβάω φωτογραφία δεν ενεργοποιώ το HDR, δηλαδή το High Dynamic Range, γιατί συνέχεια το έχω στο auto και δεν το καταλαβαίνω. Οπότε αυτή την εφαρμογή τη χρησιμοποιώ για αυτό το λόγο. Αλλά έχει και άλλα κολπάκια. Θα σα δείξω τώρα. Παίρνουμε μια φωτογραφία τη επιλογή μα. Την επιλέγουμε. Να ξεκαθαρίσω και να πω ότι υπάρχει συνδρομή στην εφαρμογή και σε κάποιε άλλε που θα σα δείξω. Εμεί θα μιλήσουμε εδώ για αυτό το οποίο σε προσφέρει στη δωρεάν μορφή δίχως να πληρώσει. Μεταβαίνει στο light και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι χαμηλώνει τα highlights και ανεβάζει τα shadows. Δεν έχει σημασία πώ θα το πάτε. Θέλετε να το πάτε 100-100, να το πάμε ένα 80 με 80 και θα ανεβάσουμε λίγο τα whites και λίγο τα black. Κάπου εδώ και εδώ. Είναι το πρώτο που κάνετε. Και στις άλλες εφαρμογές που έχω, κάποιες υποστηρίζουν HDR. Φίλτρα, υπάρχουν και κάτι φίλτρα τέτοια. Αλλά δεν είναι τόσο καλά όσο είναι αυτό εδώ. Να τα λέμε για αυτά. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ναι, το περίμενα. Το δεύτερο που μου αρέσει σε αυτή την εφαρμογή είναι το ότι μπορείς να παίξεις τα χρώματα. Μπορείς να παίξεις θερμοκρασίες χρωμάτων. Γιατί εννοώ με αυτό. Πας δεξιά στα color, λοιπόν, και έχει διάφορα πράγματα να παίξεις με τα χρώματα. Όπως είναι το saturation, να το κάνεις πιο έντονο. Έχει δεξιά ένα εικονίδιο με ένα ring light, το οποίο λέει mix. Με το πατάς αυτό το mix, τι σε λέει αυτό εδώ? Τι είναι το color mix? Σε λέει Ace, υπάρχουν από πάνω 8 χρώματα. Επέλεξε εσύ ένα από αυτά τα χρώματα τα οποία θέλεις και εμείς θα επεξεργαστούμε μόνο το χρώμα το οποίο επέλεξες. Θα πάμε να πειράξουμε το κόκκινο. Κόκκινο που βλέπουμε στη φωτογραφία, βλέπουμε στα ακουστικά, βλέπουμε στην μπλούζα, βλέπουμε στην καρέκλα πίσω, βλέπουμε ένα διτράκι πίσω, ακόμα και τα χείλια. Λοιπόν, οπότε, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Βλέπετε πώς αλλάζει. Πειράζει μόνο το χρώμα το οποίο επιλέγεις, κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ δηλαδή... τι να σου πω, λίγο make-up και για τις απόκριες νομίζω πως είμαι κομπλέ. Είναι πάρα πολύ ωραία εφαρμογή αυτή για να παίζεις. Το skin tone, το skin παιδιά, πολύ σημαντικό το skin. Είναι αναλόγως τη φωτογραφία την οποία έχετε. Δηλαδή άμα έχεις πίσω ένα βουνό, άμα έχεις κάποια θάλασσα, άμα έχεις κάποιο, δηλαδή μπορείς να χαμηλώσεις τη θάλασσα, να ανεβάσεις το saturation της θάλασσας, αλλά ταυτόχρονα να μην φανεί ψεύτικο το skin. Θέλει να παίξετε, να είναι πολύ ωραίο να ελέγξεις το χρώμα το οποίο θέλεις εσύ. Και σας δείχνω τώρα, κάπου εδώ αριστερά δεξιά, κάπου θα φανεί, θα δείτε τη διαφορά του HDR και του όχι HDR. Για μένα είναι τεράστια διαφορά. Πάμε στη δεύτερη εφαρμογή τώρα. Rimini. Τι είναι αυτή η εφαρμογή, θα μου πεις, Ray, τώρα? Είναι μια εφαρμογή, παιδιά, που και αυτή ανεβάζει την ανάλυση φωτογραφίας. Τι εξηγώ με αυτό?
Και σε αυτή την εφαρμογή υπάρχει δυνατότητα να παίξεις με συνδρομή, να αγοράσεις και αυτά. Αλλά εμείς θα δείξουμε τι κάνει αυτή η μαγική εφαρμογή. Καταρχάς, τι θέλουμε. Θέλουμε μια φωτογραφία η οποία είναι χάλια. Μια φωτογραφία που δεν είναι αναγκαίο να. Το θέμα είναι να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Λοιπόν, πήραμε αυτή τη φωτογραφία την οποία την είχαμε αποστάρει στο Insta τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, η οποία αυτή τώρα η φωτογραφία εδώ τι σε λέει. Σε λέει ότι άμα θέλεις να κάνεις αυτό το οποίο κάνει αυτή η εφαρμογή ή θα πρέπει να πληρώσεις. Ή υπάρχει μια διαφήμιση. Τα Play Store και στα Android το έχουμε αυτό. Δεν γνωρίζω τι γίνεται με το iOS, αλλά πιστεύω πως παιδιά υπάρχουν παγόμενες εφαρμογές τώρα να ψάξεις και έτσι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. A few moments later. Και φτάσαμε στο σημείο όπου παιδιά γίνεται η δουλειά, γίνεται όλη η μαγεία. Φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο τι βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι από κάτω υπάρχουν κάποιες επιλογές και όλη η μαγεία είναι παιδιά σε αυτήν εδώ τη γραμμή τη μέση. Θα το κάνω μια αριστερά για να δείτε στην ουσία αυτό το οποίο καλύπτει η οριζόντια γραμμή είναι αυτό το οποίο φτιάχνει. Από δεξιά. Έτσι όπως βλέπετε την εικόνα από δεξιά είναι αυτό το οποίο φτιάχνει. Από τα αριστερά είναι αυτό το οποίο ήταν ήδη εικόνα. Σας δίνει και τη δυνατότητα να κάνετε το zoom. Θα κάνω το zoom εδώ. Και βλέπετε τώρα εδώ ότι υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι λίγο θολά. Ίσως κάνω εγώ τώρα το zoom. Το μάτι, άμα δείτε το μάτι εκεί στο σημείο το κόκκινο, ότι όσο πιο πολύ το zoom μπαίνει, λίγο χάνεται το pixel. Δείτε εδώ τώρα τι θα γίνει άμα εγώ το γυρίσω αυτό από τα αριστερά. Δείτε πως καθάρισε το μάτι. Δείτε. Δείτε πώς καθάρισε το μάτι. Δείτε πόσο πιο τρομερή ανάλυση πάει αυτό το πράγμα. Και από πάνω σε λέει ότι άμα θέλεις να το κάνεις επί 2 ή επί 3, να πάρεις την προ έκδοση τελικά για να πληρώσεις. Παιδιά, line mine on the line. Το ίδιο πράγμα που το κάνεις 3 φορές, δεν καταλαβαίνεις τόσο πολύ διαφορά. Μιλάμε η διαφορά εδώ, αυτό το οποίο βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Το πώς ήταν η φωτογραφία και με το που το γύρισα έτσι αριστερά, πώς άλλαξε. Προφανώς, ξαναλέω, δεν μιλάμε για επαγγελματικό πράγμα. Για κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει κάποιο κινητό το οποίο δεν βγάζει καλές φωτογραφίες, ρε φίλε, και θέλει λίγο να έχει μια καλύτερη ανάλυση, είτε αυτό είναι στο story, στο Instagram, είτε αυτό είναι κάπου αλλού. Και δεν νομίζω να χρειάζεται να βάλω κάποια φωτογραφία το πριν και το μετά στη σύγκριση. Νομίζω το βλέπετε εδώ. Στάνταρ θα υπάρχει και άλλη εφαρμογή που το κάνει αυτό. Απλώς εγώ έχω μείνει σε αυτήν, μου αρέσει αυτή, είμαι καλύτερη. Τέλος. Παιδιά, τι να πω τώρα, να πω για το μουσί. Οι τρίχες, παιδιά. Δείτε εδώ πώς φαίνονται οι τρίχες και πώς φαίνονται εδώ. Παθιά να καταπιούμε, τι άλλο να κάνουμε. Επόμενη εφαρμογή. Η επόμενη εφαρμογή είναι το Image War. Αυτή η εφαρμογή, παιδιά μου, μπορείς να κάνεις ό,τι φωτογραφία θέλεις και κάνει το εξής πράγμα. Μπορεί να τη μετατρέψει σε ό,τι να το πούμε 3D. Παίρνεις τη φωτογραφία και με το που πατήσεις τις γωνίες, δείτε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε μόνο από αυτό το τι μπορείς να φτιάξεις. Λοιπόν, σου μεταμορφώνει την εικόνα στη γωνία την οποία θέλεις εσύ. Έχουμε εδώ δεξιά μια φωτογραφία που έχει ένα καβαλέτο. Λοιπόν, και θέλουμε στην ουσία τη ζωγραφιά εκείνη, την εικόνα εκείνη, να τη βάλουμε μέσα στο μαύρο το στοιχείο. Του καβαλέτου το μαύρο και πάμε να προσαρμόσουμε να κάνουμε περίπου το ίδιο. Να πω ότι είναι κάπου εδώ. Θα πω ότι είναι κάπου εδώ. Τώρα πατάς τις τελίτσες πάνω αριστερά, πατάς στην αποθήκευση και σε έχει δύο επιλογές. Ή να το κάνεις full μορφή PNG στην ουσία, αυτό είναι το αρχείο PNG, ή να το κάνεις cropped στο τέλος. Εγώ προσωπικά επιλέγω πάντα το full PNG για να έχεις πρόσβαση, πλήρη ελευθερία στην κίνηση την οποία θες να κάνεις. Και με το που παίρνεις την εικόνα, πηγαίνεις στην άλλη, παίρνεις την εικόνα. Μια μπαλίτσα δεν θα πούμε. Θα πούμε ότι είναι εντάξει, με λίγο επεξεργασία, λίγο ακρίβεια, λίγο zoom, λίγο παραπάνω. Κόψε εδώ, βάλε εκεί. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ καλό και κάτι το οποίο αναλόγω στη φαντασία μας και το τι θέλουμε να κάνουμε μπορεί να βγει σε πάρα πολύ καλό σχέδιο. Οπότε για μένα ένα συν. Πάμε στην τελευταία, η οποία παιδιά τι να πω ότι είναι ο βασιλιάς. Pixart. Πείτε το, πες το. Παιδιά, τι να πω. Να πω ότι είναι ο βασιλιάς του Photoshop του mobile. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι τη 2023 άτομο το οποίο ασχολείται με photo editing και δεν έχει στην κατοχή του το Pixar. Να μπει και φορά υπάρχει και εφαρμογή Photoshop. Στα αρχή. Η εφαρμογή είναι αυτή εδώ πέρα, παιδιά. Μπαίνεις μέσα και κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις. Αυτό το οποίο θα σας δείξω εγώ, παιδιά, είναι το ελάχιστο από αυτό το οποίο μπορεί να. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία σας λέω και ειδικά για το Pixar, παιδιά, θέλει χρόνο, θέλει αφοσίωση, θέλει να ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι με αυτές τις εφαρμογές γενικώς για να καταλάβετε λίγο το τι γίνεται και για μένα πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι η φαντασία. Άμα είσαι φαντασία και δεις δηλαδή πώς κάνω εγώ thumbnail, δηλαδή θα πάω να γυρίσω ένα game, θα κάτσω 5-10 λεπτά να σκεφτώ και να πω ότι τι έγινε σε αυτό το game. Σε αυτό το game έκανα win ή έλουσα ή κέρδισα ή έχασα ή ήταν troll. Θα κάτσω 5-10 λεπτά και να σκεφτώ ιδέες. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα θα κάνουμε μαζί για να καταλάβετε λίγο μια ιδέα του τι γίνεται. Αλλά παιδιά, πραγματικά, άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα, ψαχθείτε στο Google, στο YouTube. Και εγώ, παιδιά, από εκεί έμαθα ότι έχει από Pixart, Photoshop, DaVinci, Editing, After Effects,
Όλα αυτά εγώ από το YouTube τα είδα και τα άμαθα. Ξέρεις κάποια πολύ δικά μου άτομα τα οποία με βοήθησαν να καταλάβω πολύ περισσότερο ορισμένα πράγματα πάνω στο editing. Πάμε να δούμε μια ιδέα, να καταλάβετε τι είναι το Pixar. Και στο Pixar υπάρχει η επιλογή το να πληρώσεις. Για μένα, παιδιά, δεν αξίζει λόγος. Γιατί σε δίνει κάτι επιπλέον φίλτρα, σε δίνει κάποια tools να χρησιμοποιήσεις. Τα οποία, παιδιά, το έχουν άλλες εφαρμογές αυτό. Και στην ουσία, όλες αυτές οι εφαρμογές μαζί κουμπώνουν πολύ όμορφα. Πατάμε το συν. Τι θα φτιάξουμε εμείς τώρα? Λοιπόν, πες ότι θέλουμε να φτιάξουμε. Νικηφόρα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα PUBG, να φτιάξουμε τον Ace σε PUBG μορφή. Λοιπόν, να δούμε πόσο καλά μπορεί να βγει. Λοιπόν, επαγγελματικό δεν θα βγει με τίποτα. Τι έκανα εγώ? Τράβηξα ένα βιντεάκι. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι είναι αυτό εδώ. Χαιρέτα, Νικηφόρα. Μπράβο, Νικηφόρα. Παίρνει την πόζα, πάρε την πόζα. Ωραίος. Τραβάμε ένα screenshot. Γυρνάμε αυτομάτως στο Pixar και επιλέγουμε το blank. Το blank τι είναι? Είναι επί τόπου, το παράθυρο πίσω είναι σε PNG μορφή. Μακάρι να καταλάβετε τα μισά από αυτά τα οποία θα πατάω, θα βλέπω και αυτά. Ελπίζω να το εξηγήσω κι εγώ όσο πιο εύκολα γίνεται. Διαλέγουμε τη φωτογραφία την οποία επιλέξαμε και είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε τι είναι? Να πάμε στο crop, να την κόψουμε λίγο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να κάνω είναι να βγάλω όλο το τοίχο από πίσω και να φέρουμε μονάχα εγώ. Έχει πιο δεξιά ένα κομμάτι το οποίο λέγεται cut out, το οποίο είναι αυτό το ψαλιδάκι. Στην ουσία, εδώ τι κάνεις? Κόβεις αυτό το οποίο θέλεις. Το κόκκινο είναι αυτό το οποίο σημαδεύεις εσύ. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτό. Έχει μια επιλογή που λέει person. Για κάτι λίγο να το πατήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Αυτομάτως βλέπετε ότι διάβασε εμένα. Λοιπόν, προφανώς βλέπετε όμως ότι αριστερά, δεξιά υπάρχει μια εγκοπή, υπάρχουν κάτι ασπράκια. Είδα το χέρι, δεν το τράβηξε τόσο καλά. Εδώ, παιδιά, πατάμε τον brush και πάμε σιγά-σιγά εμείς και το φτιάχνουμε. Τσακ μπαμ, παιδιά, δεν θα κάνουμε μισή ώρα τώρα. Ο σκοπός είναι να καταλάβετε λίγο το τι γίνεται. Λοιπόν, πήραμε τη φωτογραφία εδώ, τη βλέπετε, όμορφα και ωραία. Εδώ, πατάμε save. Τέλεια, αποθηκεύτηκε η φωτογραφία. Τώρα τι θέλουμε? Νικηφόρα είπε στην αρχή ότι μίλησε για PUBG. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε στο Google. Πηγαίνουμε στο Google και ψάχνουμε PUBG Kranos. Θα γράψουμε PUBG Helmet, και γιατί όχι να μην βάλουμε και PNG. Θα έχουμε ένα Kranos το οποίο να είναι λίγο ρεαλιστικό και με βάση την εικόνα την οποία έχουμε. Εμείς είμαστε λίγο στα πλαϊνά. Το πρόσωπό μου, παιδιά, εδώ νομίζω το έχουμε. Η ποιότητα δεν είναι καλή. Αλλά πιστέψτε με, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε την εφαρμογή που μπορεί να την κάνει καλή την ποιότητα. Πατάω λήψη εικόνας και την παίρνω. Δεν μας ενδιαφέρει το PNG, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε, τι είναι? Θέλουμε ένα background. Παιδιά, αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε. Θέλουμε ακόμα ένα να πάρουμε. Είναι να πάρουμε το όπλο. Θέλουμε το όπλο. Θέλουμε το PUBG. Πάμε PUBG weapon. Γιατί κάναμε την κίνηση με το χέρι. Πήραμε ό,τι ήταν να πάρουμε. Να πάρουμε και το PUBG το logo. Το πολύ πολύ το mobile θα το βγάλουμε. Να σας δείξω και πώς γίνεται αυτό. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, λοιπόν? Πατάμε συν. Διαλέγουμε τη φωτογραφία την οποία θέλουμε. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή εδώ. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα προτρέτο για το story για το Instagram. Οπότε πάμε στο crop να το κάνουμε προτρέτο για να είναι και λίγο πιο ανοιχτό. Για να έχει πιο πολύ εικόνα. Okay. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνουμε, πατάμε add photo και παίρνουμε εμάς. Που είναι αυτή εδώ η φωτογραφία, η πανέμορφη. Έτσι όπως είναι, τη βάζεις κάπου να φαίνεται λίγο η μέση εκεί. Ωραία, τέλεια. Και μπορείς να κάνεις πολύ όμορφα. Πάνω έχει μια σβίστρα, την πατάς και θέλουμε να σβήσουμε το κεφαλάκι. Έτσι όπως είναι. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Κράνος, παιδιά. Πάμε στο cut out. Ζουμάρεις και ξεκινάς και σημαδεύεις το σημείο το οποίο θέλεις. Έχει μπει και φωτογραφία από το rec που κάνω, να σε φυλάω. Και βάζουμε, παιδιά, το Kranos εδώ. Εδώ νομίζω πως είναι κομπλέ. Έχει έναν εξοπλισμό από πίσω. Θέλετε να βάλουμε γι' αυτό? Πάμε να το βάλουμε γι' αυτό, ρε Νικηφόρα. Και ξεκινάμε τις γωνίες. Το backpack εδώ. Και πού ήταν αυτό τώρα? Ήταν πίσω στην πλάτη του. Τέλος αυτό. Κούμποσε. Τι είναι το επόμενο το οποίο θα κάνουμε? Το όπλο. Λοιπόν, πάμε add photo. Παίρνουμε το πλάκι. Προσπαθούμε να βρούμε το position το οποίο είναι, που το κρατάει. Θα παίξουμε μπαλίτσα εδώ. Πατάμε τη σβίστρα. Σβήνουμε ό,τι υπάρχει το οποίο δεν θέλουμε. Λοιπόν, εγώ θα το παίξω έτσι εδώ. Και έχει το όπλο εδώ. Το επόμενο που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο καπνούς, λίγο να γίνει λίγο PUBG, ρε φίλε, να φάνε λίγο το πόλεμος. Έχει μια επιλογή που λέει sticker. Ό,τι να γράψετε, να γράψω εγώ τώρα, τι να γράψω, θα γράψω καλή ώρα smoke. Έχει άπειρα smoke τα οποία εμφανίζονται, PNG μορφή και θα χρησιμοποιείς αυτόματα στη φωτογραφία. Θέλω να το πάω λίγο εδώ κάτω. Παθώ να βρω τώρα να δω πού είναι η κατάλληλη πλευρά. Να πούμε ότι εδώ είναι κομπλέ. Ας πούμε ότι είναι κομπλέ. Λοιπόν, θα πατήσω τη σβίστρα και θα σβήσω λίγο εδώ πάνω, γιατί φαίνεται ότι είναι
φαίνεται στην πάνω πλευρά που είναι το τέλος. Έχει από δεξιά ένα που λέει duplicate, που σε κάνει ακριβώς το ίδιο αυτό το οποίο έχεις. Εγώ θα το κάνω. Βάλε έτσι ένα καπνό να υπάρχει εδώ. Φτιάξτε εσείς το δικό σας καπνό και νομίζω πως είναι πολύ κομπλέ. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε και το εικονίδιο εδώ. Παίρνουμε το logo. Θα σβήσουμε το mobile. Θα πάω δεξιά και θα πάω στα Sandus. Sandus τι είναι? Είναι σκιές. Δείτε με το που το πατήσω τι γίνεται. Εμφανίστηκαν σκιές. Λοιπόν, και βάζει εδώ. Γράφει και από κάτω ένα text live stream. Λοιπόν, πηγαίνει στο color και έχει εδώ να επιλέξει χρώματα. Και έχει εδώ και το πενάκι, το οποίο αυτό το πενάκι δεν νομίζω να μην υπάρχει κάπου αυτό. Ας πάρουμε αυτό εδώ. Το παίρνεις εδώ, το κουμπώνεις. Αυτό το οποίο θέλεις μετά τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε με λίγα φίλτρα. Να το κάνουμε λίγο πιο πολύ στην εικόνα του PUBG. Στα φίλτρα εδώ, άμα δείτε, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει και κάτι επιλογές στα try, που αυτά τα try είναι επιπληρωμή. Έχει τα FX, τα οποία τα FX είναι π.χ. καλή ώρα. Έχει το HDR που σας είπα πριν. Αλλά δεν το πολύ... Έχει βέβαια να το πειράξεις ανάλογα το τι θέλεις εσύ με darkness ή τέτοια. Παιδιά, εδώ κάτι κάνουμε, το κουμπώνω. Το κούμποσα. Τέλος. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Απλά πράγματα, λιτά. Για κάποιους ίσως είναι λίγο πιο μπέρδεμα, για κάποιους ίσως λίγο πιο βατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για το βιντεάκι. Πατήστε ένα like, πατήστε ένα subscribe και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!